Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ηλικία 91 ετών έφυγε σήμερα από τη ζωή ο επιχειρηματίας Βαρδής Βαρδινογιάννης. Ήταν επικεφαλής του ομίλου Βαρδινογιάννη και θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους οικονομικούς παράγοντες της χώρας. Η οικογένειά του τον αποχαιρετά με μια λιτή ανακοίνωση, ενώ η εξόδιος ακολουθία και η ταφή θα πραγματοποιηθούν σε στενό οικογενειακό κύκλο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο γνωστός εφοπλιστής και επιχειρηματίας Βαρδής Βαρδινογιάννης. Ήταν ο ιδρυτής του ομίλου Βαρδινογιάννη και ένας από τους ισχυρότερους οικονομικούς παράγοντες της παγκόσμιας ναυτιλίας, σύμφωνα με τον τραπεζικό οργανισμό Lloyds. Το δυσάρεστο γεγονός ανακοίνωσε η οικογένειά του. Με βαθύτατη θλίψη, η οικογένεια Βαρδή Βαρδινογιάννη ανακοινώνει ότι ο αγαπημένος πατέρας και παππούς Βαρδής Βαρδινογιάννης έφυγε από τη ζωή σήμερα, 3η 12 Νοεμβρίου 2024. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 1933 στην Επισκοπή Ρεθύμνου και ήταν το 5ο από τα 8 παιδιά του Ιωάννη Βαρδινογιάννη και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη. Στα παιδικά του χρόνια έζησε την κατοχή της Κρήτης από τα στρατεύματα των Ναζί και μεταπολεμικά μετακόμισε στην Αθήνα. Το 1955 αποφύτησε από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Έχοντας βενεζιλικές καταβολές, αντιστάθηκε στη δικτατορία και για το λόγο αυτό φυλακίστηκε και εκτοπίστηκε στην Αμοργό. Μοιήθηκε στο αντιδικτατορικό κίνημα του ναυτικού που εκδηλώθηκε το 1973 και βοήθησε να εξασφαλιστεί ο νεφοδιασμός των πλοίων σε περίπτωση εκδήλωσης κινήματος. Αγάπησε και παντρεύτηκε το 1961 τη Μαριάννα Μπουρνάκη Βαρδινογιάννη, με την οποία απέκτησαν 5 παιδιά. Η σύζυγός του Μαριάννα, που είχε αναπτύξει μεγάλη φιλανθρωπική δραστηριότητα, απεβίωσε το 2023. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης το 1990 είχε γίνει στόχος τρομοκρατικής επίθεσης. Στην πλατεία Δηλβόη της Νέας Ερυθρέας, η 17 Νοέμβρη εκτόξευσε 3 ρουκέτες εναντίον του επιχειρηματία, που ωστόσο σώθηκε λόγω της ισχυρής θωράκισης του οχήματός του, ενώ οι τρομοκράτες είχαν τοποθετήσει και εκρηκτικό μηχανισμό σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Η πρώτη επιχειρηματική δραστηριότητα του Βαρδί Βαρδινογιάννη ήταν ο σταθμός ανεφοδιασμού ναυτιλιακών καυσίμων στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου. Από το 1972 ήταν επικεφαλής ενός τεράστιου ομίλου με πετρελαϊκές, εφοπλιστικές, τραπεζικές και τουριστικές εταιρείες, όπως επίσης και εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η σημαντικότερη εταιρεία είναι η Motor Oil, με εξαγωγές σε 70 χώρες. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης και η σύζυγός του Μαριάννα είχαν φιλία με την οικογένεια Kennedy στις ΗΠΑ. Ήταν μεταξύ των ιδρυτών του Συμβουλίου Ηγετών του Ρόμπερτ Kennedy μαζί με τον Bill Clinton και άλλους ηγέτες. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του θα πραγματοποιηθούν σε στενό οικογενειακό κύκλο. Και να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς σχολίασε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο την απώλεια του Βαρδή Βαρδινογιάννη. Αποχαιρετώ με θλίψη τον Βαρδή Βαρδινογιάννη, τον πατριάρχη μιας οικογένειας που σφράγισε με τη δράση της την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα του τόπου όλες τις τελευταίες δεκαετίες, και τον άνθρωπο, ο οποίος πίσω από το πάντα σοβαρό βλέμμα του έκρυβε πολλά. Από την επιχειρηματική τόλμη και τον δυναμισμό στους οικονομικούς ανταγωνισμούς, μέχρι τις αμέτρητες φιλανθρωπικές του πρωτοβουλίες, πολλές από τις οποίες ήθελε να μένουν άγνωστες. Περνάμε στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, που φιλορροεί και πλέον βρίσκεται μία ανάσα πριν χάσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η πολιτική γραμματεία συνεδριάζει το μεσημέρι για να υλοποιήσει τις αποφάσεις του συνεδρίου και να οδηγήσει το κόμμα μέχρι τις κάλπες. Ο Παύλος Πολάκης βάζει επιτάπητο στο ζήτημα της προσφυγής στη δικαιοσύνη και μέσω του Open καλεί τους βουλευτές που σκέφτονται να φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ να το ξανασκεφτούν. Σε μία κλωστή μοιάζει να κρέμεται η ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση, αφού ισοψηφεί σε έδρες με το ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας στο Όπεν, ο υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, κατήγγειλε οργανωμένο σχέδιο απαξίωσης και εξαήλωσης με αφορμή τις αποχωρήσεις βουλευτών και τις δηλώσεις Τζάκρη ότι μένει στον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να φύγει. Αυτή η δήλωση που λέει ότι εγώ θα παραμείνω και θα φύγω και θα χαθεί η κοινοβουλευτική η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν δημιουργηθεί ένα άλλο κόμμα, δεν είναι απόδειξη του σχεδίου απαξίωσης και άλωσης του ΣΥΡΙΖΑ, ή ενός σχεδίου πιθανά αποστασίας. Εγώ ακόμα και τώρα πάντως, επειδή θεωρώ ότι είναι πάνω από μας η εντολή που έχουν δώσει οι πολίτες, ζητώ να υπάρχει προστασία του ρόλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οτιδήποτε άλλο είναι εξυπηρέτηση του σχεδίου του κυρίου Μητσοτάκη, όχι του κυρίου Κασελάκη. Του κυρίου Μητσοτάκη το σχέδιο είναι αυτό. Να μην έχει το ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει ένα ηθικό βάρος το γεγονός ότι η αποχώρησή σας, όχι μόνο η δική σας, μπορεί να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ να εκπέσει τις θέσεις του αξιωματικής αντιπολίτευσης? Καθόλου δεν με νοιάζει. Καθόλου δεν σας νοιάζει. Γιατί οι ευθύνες
που υπάρχουν και να αναζητηθούν αντικειμενικά είναι σε αυτούς που ζητάνε τώρα, σαν ζήτουλες, ζητάνε να κρατήσουν την πλειοψηφία της αξιωματικής αντιπολίτευσης των 34, καλά λέω, βουλευτών. 31. Ναι, τώρα 31, για να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Την έδρα γιατί δεν την αφήνετε στο ΣΥΡΙΖΑ τότε? Γιατί δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς δεν ανήκει? Σε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Τους είχα προειδοποιήσει ότι στην περίπτωση κατά την οποία κάνετε αυτές τις αρκουδιές, σε εισαγωγικά η λέξη, τις αρκουδιές, και δεν υπολογίζετε τίποτα από το καταστατικό, ανακηρύσσεστε ως Κεντρική Επιτροπή το μέγιστο όργανο, ενώ είναι το έκτακτο συνέδριο, δεν διαβάζετε τι λέει το άρθρο 20 και κάνετε όλα αυτά, παρά το γεγονός σας προειδοποιώ, φεύγω. Γιατί πρέπει να κοιτάζω το πρωί τον εαυτό μου στον καθρέφτη και να λέω αυτός είμαι εγώ. Τα απόνερα του επεισοδιακού συνεδρίου που οδήγησαν τον ΣΥΡΙΖΑ σε μία ακόμη διάσπαση εξακολουθούν να λιμνάζουν στην Κουμουνδούρου, με το ενδεχόμενο αποχώρησης βουλευτών που ανήκουν στο στρατόπεδο Κασελάκη να είναι ορθάνυχτο. Εμείς αλόφιλοι ήμασταν για τον Στέφανο Κασελάκη. Ήταν έτοιμο ένα κόμμα να γίνει και επέλεγες να διαλύσεις ένα διπλανό, αυτό το οποίο φιλοδοξούσες και είχες την τιμή να ηγηθείς για αρκετούς μήνες. Δηλαδή. Φυσικά. Ο στόχος ήταν διαλύω το ΣΥΡΙΖΑ, κρατάω το ΣΥΡΙΖΑ εγώ μόνος μου, με ό,τι μπορέσω. Αν δεν το καταφέρω, είμαι έτοιμος να κάνω το άλλο βήμα. Η ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ επήλθε από τις μεθοδεύσεις της άλλης πλευράς. Μιλάμε για μια αντιδημοκρατική καθαίρεση, έναν αντιδημοκρατικό και αντικαταστατικό αποκλεισμό. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ και σε κανένα δημοκρατικό κόμμα. Αποκλεισμό συνέδρων, αλλίωση εκλογικών καταλόγων. Μην έχετε άγχος για τους βουλευτές. Είναι δεδομένο ότι οι βουλευτές δεν μπορούν να παραμείνουν σε ένα, τέτοιο κόμμα. Θα αποχωρήσει ο καθένας με τον τρόπο και στον χρόνο που θέλει. Η κοινοβουλευτική αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στους πρώην συντρόφους. Τους παρακαλώ να σκεφτούν αυτά που έλεγαν πριν από μερικούς μήνες, όταν κάποιοι άλλοι συνάδελφοί τους είχαν αποχωρήσει και τότε κουνούσαν το δάχτυλο, και μάλιστα αυτοί που ανεξαρτητοποιούνται τώρα είχαν και τις πιο προντερές φωνές στα τηλεοπτικά πάνελ για αυτούς που είχαν αποχωρήσει τότε. Φώναζαν ότι οι έδρες πρέπει να επιστραφούν. Το ίδιο θα έλεγα και εγώ τώρα. Σε ποιον θα παραδώσω, σε μια ψευτοηγεσία ενός κόμματος το οποίο δεν είναι πλέον δημοκρατικό, ενός κόμματος το οποίο μεταχειρίζεται ολοκληρωτικές και σταλινικές πρακτικές προκειμένου να επιβιώσει μια δράκα 50-100 στελεχών οι οποίοι είναι δεμένοι στις καρέκλες του. Στη σκιά του συνεδρίου του κόμματος θα συνεδριάσει για πρώτη φορά η πολιτική γραμματεία, όπου αναμένεται να συζητηθεί και το debate των υποψηφίων για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που υπάρχει καταρχήν συμφωνία των τεσσάρων για τη διεξαγωγή του. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε, κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρωθυπουργό. Έφη Κουτσοκώστα, καλό μεσημέρι. Να εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Ακριβώς, Ελίνα. Όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες σε εκδήλωση στην οποία μίλησε στο Μέγαρο Μουσικής, είχε δεκάλεπτη συνομιλία με τον εκλεγμένο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε πολύ θερμό κλίμα. Τον συνεχάρη φυσικά για την επανεκλογή του στο Λευκό Οίκο και του υπενθύμησε το πολύ καλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων που είχε ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται από την πρώτη δική του θητεία στο Λευκό Οίκο. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σχέσεις οι οποίες δεν εξαρτώνται από το πρόσωπο που είναι στο Λευκό Οίκο, είναι στρατηγικού χαρακτήρα. Κατοχυρώνονται από συμφωνίες που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στις δύο χώρες και όχι απλώς από έναν αξιακό κώδικα, και βασίζονται φυσικά και στις καλές σχέσεις που έχει η Ελλάδα και με τα δύο κόμματα που βρίσκονται στο Κογκρέσο, με τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικανούς. Και είπε και στον Ντόναλντ Τραμπ ότι ελπίζει ότι αυτή η καλή σχέση θα συνεχιστεί. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ του είπε, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι έχετε την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, ότι η οικονομία σας βρίσκεται σε πολύ καλύτερο σημείο από την τελευταία φορά την οποία έχουμε μιλήσει, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σειρά του τον προσκάλεσε να έρθει στην Ελλάδα όσο τον δυνατόν πιο σύντομα. Και να δούμε τι είπε για το τηλεφωνήμα αυτό που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες, εκδήλωση της Grand Thornton. Σε ευχαριστώ πολύ. Είχα την ευκαιρία πριν από μία ώρα περίπου να συνομιλήσω με τον πρόεδρο Τραμπ. Είχαμε μία θερμή συζήτηση, τον συνεχάρη για την εκλογική του επιτυχία και του υπενθύμησα το πολύ καλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, το οποίο είχε ήδη διαμορφωθεί από την πρώτη του θητεία. Τον κάλεσα να έρθει και στην Ελλάδα το σωστότερο δυνατόν στα πλαίσια κάποιας περιοδίας που σίγουρα θα κάνει στην ευρύτερη περιοχή. Από εκεί και πέρα, να διαχωρίσω τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις από τις ευρωαμερικανικές σχέσεις.
ξεκινώντας με την παρατήρηση ότι οι σχέσεις Ελλάδος και ΗΠΑ είναι σχέσεις στρατηγικού χαρακτήρα, είναι σχέσεις οι οποίες πια είναι κατοχυρωμένες μέσα στο πλαίσιο συμφωνιών που έχουμε υπογράψει με τις ΗΠΑ και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας. Και είναι σχέσεις οι οποίες δεν στηρίζονται απλά σε ένα αξιακό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ δύο ιστορικών δημοκρατιών που πάντα βρέθηκαν από τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Είναι και σχέσεις που στηρίζονται στο αμοιβαίο συμφέρον το οποίο οι ΗΠΑ βλέπουν στην χρησιμότητα της στήριξης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Μια Ελλάδα η οποία αποτελεί όχι απλά παράγοντα σταθερότητα στην περιοχή, αλλά μια χώρα η οποία είναι σε θέση να αξιοποιήσει το ειδικό της βάρος για να διαμορφώσει εξελίξεις στην περιοχή. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει, κυρίες και κύριοι, τον σχηματισμό της κυβέρνησής του με αμερικανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης να αποκαλύπτουν πως ο εκλεγμένος Αμερικανός Πρόεδρος θα ορίσει τον Μάρκο Ρούμπιο ως Υπουργό Εξωτερικών και τον Μάικ Βόλτς ως Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας. Δύο επιλογές που προκαλούν πονοκέφαλο τόσο στην Κίνα όσο και στην Τουρκία. Η αφοσίωση στο πρόσωπό του και στις πολιτικές που θα ακολουθήσει φαίνεται πως είναι το κυριότερο στοιχείο για τις επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Κάμαλα Χάρις σε φωτογραφίες που αποκάλυψε η ανιψιά της δείχνει πως είναι η ζωή της μετά την εκλογική ήττα. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ παίρνει μορφή, καθώς πήγες δήλωσε στη New York Times και στο πρακτορείο Reuters πως ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ο πιθανότερος υποψήφιος για Υπουργός Εξωτερικών και ο Μάικ Βόλτς ο πιθανότερος νέος σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. And word came a few hours ago that Trump is likely to choose Marco Rubio for Secretary of State. But it's not clear if the Florida senator has been formally offered the position. Also breaking tonight, former President Trump selecting Florida Representative and former Green Beret Mike Waltz to lead the Pentagon as National Security Advisor. He had served in Afghanistan, the Middle East, and Africa, and his military experience could help him as he navigates some of the wars abroad, including in the Middle East and in Ukraine. Now, Waltz's pick really is keeping in what Donald Trump is valuing most for some of these top positions, and that is loyalty. Οι επιλογές των Μάρκο Ρούμπιο και Μάικ Βόλτς για τις κορυφαίες θέσεις του State Department και του Πενταγώνου αντίστοιχα προκαλούν ανησυχία τόσο στην Κίνα όσο και στην Τουρκία. It very much, Caitlin, puts China at the center of Trump's foreign policy, the combination of Rubio and Waltz, both of whom are big China hawks. Rubio's portfolio on China goes back years. He's drawn attention to China's trade practices. He's pushed for restrictions on selling advanced technology to China. My consistent point here is any differences we have in this room may seem big in the room, but in the context of China on the march, Russia on the march, terrorism on the march, because they smell weakness in Washington, those differences are infinitesimal. Παράλληλα, η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο προκαλεί εκνευρισμό στην Άγκυρα. Ο Μάρκο Ρούμπιο διατηρεί εδώ και χρόνια σχέση με γκυλενιστές και είχε υποστηρίξει τον μπασκετμπολίστα Ενές Κάντερ στη διαμάχη του με τον Ερντογάν. Το 2019 είχε ταχθεί κατά της τουρκικής εισβολής στη Συρία, ενώ δηλώνει πως η Τουρκία είναι αυθαρχικό κράτος. Μαζί με τον τότε δημοκρατικό γερουσιαστή Μπο Μενέντες είχαν υπογράψει την νομοθεσία East Med Act το 2019, που αποτελεί τη βάση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μεσόγειο, με την Ελλάδα και την Κύπρο να αποτελούν πυλώνες σταθερότητας. Sources say he selected Christine Noem to lead the Department of Homeland Security. The South Dakota governor, a longtime loyalist, will be in charge of a sprawling agency that controls customs and border protection, immigration enforcement, and emergency management, as well as the Secret Service. Noem has been on Trump's shortlist for vice president, but there was backlash to her recent book. In it, she admitted killing her 14-month-old dog for not showing signs of being an ideal hunting dog. Στον αντίποδα, η ανιψιά της Κάμαλα Χάρις αποκάλυψε πώς είναι η ζωή της Δημοκρατικής Αντιπροέδρου μετά την ήττα της εκλογής. Σε φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram, η Κάμαλα Χάρις παίζει παιχνίδια με τα παιδιά της και δείχνει χαμογελαστή. Πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι, και Παντελή Βαλασόπουλε, η χώρα οδηγείται σε πρόωρες εκλογές τον Φεβρουάριο. Ναι, καλό μεσημέρι. Αυτό αποφασίστηκε σήμερα. 23 Φεβρουαρίου θα διεξαχθούν στη Γερμανία οι ομοσπονδιακές πρόωρες εκλογές. Όπως έχει γίνει γνωστό, στις 15 Δεκεμβρίου θα πάει στη Βουλή για ψηφοφορία εμπιστοσύνης η κυβέρνηση. Είναι πάρα πολύ πιθανόν, σίγουρο ότι θα τη χάσει, οπότε θα οδηγηθούμε σε εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου. Αυτό αποφάσισαν σήμερα.
ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κόμματος των Χριστιανών Δημοκρατών, ο κύριος Μέρτς. Ο κύριος Μέρτς θα είναι και υποψήφιος καγκελάριος για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και μέχρι τις τώρα δημοσκοπήσεις, στις οποίες προηγείται πάρα πολύ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, είναι πολύ πιθανό ο κύριος Μέρτς να είναι ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας μετά από αυτές τις εκλογές. Επίσης, υποψήφια καγκελάριος θα είναι η κυρία Βάιντελ από το ακροδεξιό κόμμα ΑΕΦΤΕ, αλλά και ο κύριος Χάμπεκ από το κόμμα των Πρασίνων. Δεν είναι σίγουρο, Λίνα, εάν ο κύριος Σόλτς, ο τωρινός καγκελάριος, θα κατέβει και ως υποψήφιος καγκελάριος για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Πρόωρες εκλογές, λοιπόν, 23 Φεβρουαρίου στη Γερμανία. Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Επιστροφή στα δικά μας. Πάμε να δούμε σε σύνδεση με τη Βουλή και τον Στέφανο Σίσκο τις αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον προσωπικό γιατρό, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται, Στέφανε, και στα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Ήταν μία ομιλία με αιχμές και για το ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς, Λίνα, ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε αναφέροντας τη μεγάλη σημασία του προσωπικού γιατρού, ενώ μίλησε συνολικά για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στον χώρο της υγείας προς όφελος του πολίτη, ανακοινώνοντας πως από 28 Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν τα 37.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέταξε την κυβερνητική σταθερότητα απέναντι στις αναταράξεις των ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, εγκαλώντας τον για τυφλή άρνηση και πως οχυρώνεται πίσω από το όχι σε όλα. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επέτρεψε να απαξιωθεί ο ρόλος του Εθνικού Συστήματος Υγείας προς όφελος των ιδιωτών. Πριν ξεκινήσει η μάχη, να σας πω, έκανε και δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη το βιβλίο που έχει γράψει ο ίδιος για τις τηλεοπτικές άδειες. Από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μας λένε πως ο Πρωθυπουργός δέχτηκε το βιβλίο, λέγοντας πως δεν μπορεί να αρνηθεί το δώρο του Νίκου Παπά. Τώρα να σας πω ότι υπήρχε και ένα τζατζάρισμα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ όταν ο Νίκος Παπάς κάλεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να συνυπογράψει μαζί με το ΠΑΣΟΚ την τροπολογία που έχει καταθέσει για την εργασιακή αποκατάσταση των εποχικών πυροσβεστών. Εκεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπενθύμησε πως και το ίδιο το κόμμα το έχει καταθέσει τροπολογία και είχαμε εκεί μία αντιπαράθεση. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τέλος να σας πω, επιτέθηκε και στην κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της στον χώρο της υγείας. Και εμείς να δούμε τις αναφορές του Πρωθυπουργού. Σε ευχαριστώ πολύ, Στέφανε. Πληροφορήθηκα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μία τροπολογία. Λοιπόν, είναι μία τροπολογία αντιγραφής ερώτησης την οποία είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2020. Ποιο είναι το αίτημα, προσέξτε, ποιο είναι το αίτημα να ενταχθεί όλο το προσωπικό του ΕΣΥ στα βαρέα. Δείγμα της αγωνίας σας, κύριοι συνάδελφοι, να αντικαταστήσετε το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και στα λάθη του. Πριν ακόμα διαλυθεί, σπεύδετε να πάρετε τη θέση του κάτω από τη σκιά του Λεφτόδεντρου. Η διάταξη για τα βαρέα και τα ανθεγινά δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να βγει στη σύνταξη στα 62 χρόνια. Αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι την επόμενη μέρα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα φύγουν 7.500 γιατροί και νοσηλευτές. Αυτό θέλετε? Εδώ ψάχνουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές με το κιάλι. Εδώ έχουμε κάνει παρεμβάσεις για να αυξηθούν οι αποδοχές τους. Και εσείς έρχεστε και λέτε να αδειάσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας από γιατρούς και νοσηλευτές? Αυτή είναι η απάντησή σας στα προβλήματα του συστήματος. Με τις δικές σας ευλογίες στήθηκε το πάρτι. Η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, 13η σε θανάτους στον κόσμο, δεν είναι σύμβουλος υγείας ή διαιτολόγος ή σύμβουλος αυτοβελτίωσης ο κύριος Μητσοτάκης. Καλές είναι οι συμβουλές να προσέχουμε την υγεία μας, αλλά οι καρκινοπαθείς καλούνται να καλύψουν 100% τη μορφήνη. Με το προηγούμενο νομοσχέδιο, πριν ένα χρόνο, αυτό των απογευματινών επιπληρωμή χειρουργείων, νομιμοποιήσατε το φακελάκι. Βάλατε το λαό να πληρώνει ξανά και ξανά. Η Θεσσαλονίκη και όχι μόνο αποχαιρετά σήμερα τον Γιάννη Μπουτάρη, τον άνθρωπο που υπηρέτησε την πόλη, τις αξίες και τα ιδανικά του μέχρι το τέλος της γεμάτης του ζωής. Οραματιστής και αντισυμβατικός, ανθρωποκεντρικός και αυθεντικός, κοσμοπολίτης αλλά και οικουμενικός, μα πάνω απ' όλα ο Κυριάννης της Θεσσαλονίκης.
Τελευταίο αντίο στον εμβληματικό δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη. Σε κλίμα πένθους, με ένα λουλούδι στο χέρι, οι Θεσσαλονικοί αποχαιρετούν τον οραματιστή, χαρισματικό πρωτοπόρο Γιάννη Μπουτάρη. Πραγματικά ένας άνθρωπος που πρόσφερε πάρα πολλά στην πόλη και όλοι είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι. Έφερε τα φώτα στη Θεσσαλονίκη, άνοιξε την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο αύλιος χώρος του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης από νωρίς κατακλείστηκε με συγγενείς, φίλους, συνεργάτες αλλά και στεφάνια. Εκεί συντετριμμένος και ο γιος του Μιχάλης. Ο γνωστός σε όλους μας Κυριάννης άφησε τη σφραγίδα του τόσο στην πόλη όσο και στα επιχειρηματικά δρόμενα της χώρας ως εμπνευστής αναγέννησης του ελληνικού κρασιού. Ακόμα και όταν πεθάνω. Θα πεθάνω με μπουκάλι κρασιού στο χέρι. Η παραγωγή κρασιού, η πρώτη του αγάπη και η τοπική αυτοδιοίκηση, η δεύτερη. Την οκταετία που διατέλεσε δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κατά κοινή ομολογία, η πόλη άλλαξε πορεία. Ο Μπουτάρης είχε προτάσεις, όπως ξέρετε πολύ καλά, και για πρόεδρος της Δημοκρατίας και για να κατέβει στην Αθήνα κλπ. Και είπε: Παιδιά, εγώ είμαι αυτοδιοικητικός. Αυτοδιοικητικός ξεκίνησε. Και αυτοδιοικητικός τελείωσε. Ανάμεσα σε κελάρια, δάση και άγρια ζώα, μοίρασε το χρόνο του μεταξύ της Θεσσαλονίκης, του αμπελώνοντος στο Γιαναγοχώρη Μαθίας, της ιδιαίτερης πατρίδας του, τον Ιφαίο Φλόρινας, όπου είχε συστήσει και τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Αρκτούρος. Αφού τελείωσε το γλέντι στο μαγαζί που διασκεδάζαμε, πήραμε τα κλαρίνα με τον Κυριάννη και ξεσηκώσαμε σε όλες τις γειτονιές του Νυμφαίου, όλους τους νυμφαιώτες που κοιμώντουσαν, ήταν χαράματα. Ξυπνάγαν και χορεύανε μαζί μας κλπ. Μετά την αποστρατεία του από το Δήμο Θεσσαλονίκης, ασχολήθηκε ξανά ενεργά με τους εμπελώνες του, όπου περνούσε ώρες ατελείωτες, κάνοντας μέχρι το τέλος σχέδια για το μέλλον. Το τρωτό του σημείο, η εξάρτηση από το αλκοόλ και ο αγώνας του απεξάρτησης, μια εμπειρία που δεν θα έλεζε με τίποτα. Αυτή εν τέλει, όταν βγήκα από αυτό το λούκι, τελικά ήταν μια εμπειρία την οποία δεν θα έλεζε με τίποτα. Με τίποτα δεν θα άλλαζε και τη γυναίκα της ζωής του, την Αθηνά, με την οποία επέκτησε τρία παιδιά και παρά τα σκαμπανεβάσματα της σχέσης τους, έμεινε μαζί της μέχρι το τέλος της. Τέλη του 88, αρχές του 89, εγώ ήμουνα μέχρι τα αυτιά στο αλκοόλ. Η γυναίκα που συζούσε με εμένα, με κάποιον άλλο, και πήγα, ήταν Χριστούγεννα, το θυμάμαι σαν και τώρα, και το κοίτα να δεις, εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Ο Άρης ήταν η αγαπημένη του ομάδα που έδινε το παρόν σε όλες τις αναμετρήσεις μπάσκετ του συλλόγου. Το θυμάμαι σαν τώρα, με το κασκόλ του Άρη εδώ πέρα. Πραγματικά συγκινημένος και γεμάτος ενθουσιασμό να τραγουδά τον ύμνο του Άρη. Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν σήμερα τον Γιάννη Μπουτάρη. Στην σύνδεσή μας ο Άρης Κουτσιούκης που θα μας πει περισσότερα. Και συγκίνηση, Λίνα, στον τελευταίο αποχαιρετισμό για τον Γιάννη Μπουτάρη, έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην πολιτική αλλά και κοινωνική ζωή της πόλης μας. Όπως μπορείτε να δείτε, μάλιστα, πλήθος κόσμου συνεχίζει να έρχεται κατά κύματα και να σχηματίζει ουρές για να αποχαιρετήσει τον Γιάννη Μπουτάρη, να συλληπιθούν την οικογένειά του, στενοί φίλοι και συνεργάτες, άνθρωποι από το χώρο της πολιτικής αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι φορέων της πόλης, απλοί πολίτες, καθώς και εργαζόμενοι στο Δήμο, τον οποίο υπηρέτησε με συνέπεια για δύο θητείες ο Γιάννης Μπουτάρης. Άλλοι αφήνουν μερικά λουλούδια, άλλοι απλώς ένα χάδι και δύο λόγια αποχαιρετισμού. Μάλιστα, ουρά σχηματίζουν και για να γράψουν δύο λέξεις στο βιβλίο συλληπιτηρίων. Να σας πω ότι η σωρός του Γιάννη Μπουτάρη θα βρίσκεται εδώ ως τις 2 το μεσημέρι, σύμφωνα με το τελετουργικό το οποίο ανέλαβε η οικογένειά του σε συνεργασία με το γραφείο Δημάρχου. Επιθυμία του, μάλιστα, ήταν να τοποθετηθεί δίπλα του και μια εικόνα που απεικονίζει τη σκηνή της ανάληψης. Παράκληση της οικογένειας ήταν αντί για στεφάνια να γίνουν δωρεές στη μνήμη του στα ιδρύματα Αργό, Αρκτούρος και το άσυλο του παιδιού. Θα ακολουθήσουν επικίδιοι λόγοι από την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, οι οποίοι αναμένονται σε λίγο εδώ, τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, από δύο μέλη της οικογένειας του Γιάννη Μπουτάρη και έναν εκπρόσωπο του ενικού κλάδου, και τις επόμενες ημέρες η σωρός του θα αποτεφρωθεί στη Ριζόνα, Λίνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τον πρώην σύντροφό της, έναν άντρα 30 ετών, υπέδειξε ως δολοφόνο της, κυρίες και κύριοι, η 45χρονη μητέρα τριών παιδιών που πυροβολήθηκε στο Αγρίνιο εξ επαφής μέσα στο αυτοκίνητό της. Στην σύνδεσή μας η Κωνσταντίνα Τσίχλα, γιατί έχουμε εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Κωνσταντίνα. Συνελήφθη πριν από λίγο 30χρονος, τον οποίο οι αρχές αναζητούσαν από χθες το βράδυ. Είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του, ωστόσο τελικά συνελήφθη. Από χθες η αδερφή του έκανε έκκληση να παραδοθεί, ενώ είχε εκφράσει και φόβους ότι μπορεί να βάλει τέλος στη ζωή του. Να πούμε ότι η άτυχη γυναίκα τον περασμένο Σεπτέμβριο τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία. Τότε είχαν εκδοθεί περιοριστικά μέτρα. Την Παρασκευή, μάλιστα, θα εκδικαζόταν η υπόθεση, ενώ το Σεπτέμβριο οι αρχές του είχαν αφαιρέσει 3 κυνηγητικά όπλα τα οποία είχε στην κατοχή του.
Μάλιστα, συνελήφθη πριν από λίγη ώρα λοιπόν ο δράστης. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Νέο πακέτο ενίσχυσης της Ουκρανίας ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ θα ασταλεί, κυρίες και κύριοι, από την κυβέρνηση Biden προς το Κίεβο, με την είδηση να έρχεται στον απόϊχο της προγραμματισμένης για την Τετάρτη συνάντησης Biden-Trump στον Λευκό Οίκο και ενός μηνύματος του ιού Τραμπ μέσω social media που προειδοποιεί τον Ζελένσκι για το τέλος της αμερικανικής χρηματοδότησης μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του ο πατέρας του. Με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διαπιστώνει την άσκηση μεγάλης πίεσης από τις ρωσικές δυνάμεις τόσο στο Κούρσκ όσο και στα μέτωπα στο εσωτερικό της Ουκρανίας και να ζητά ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του Κιέβου από τη Δύση. 70 ημέρες έχουν απομείνει ώσπου ο Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει τα καθήκοντά του. Η κυβέρνηση Biden προγραμματίζει να σταλούν 6 ακόμα δισεκατομμύρια δολάρια από την βοήθεια που έχει χορηγήσει το Κογκρέσο στο Κίεβο. The Trump transition team may already be gearing up for a takeover, but President Biden has plans of his own for these last few weeks. When the president-elect comes here to the White House to meet with President Biden, that President Biden is going to make the case for continuing to provide aid to Ukraine. They realize that it's very unlikely that Trump is going to continue the policies of this administration when it comes particularly to foreign policy. Στην προεκλογική του καμπάνια, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα τελειώσει τον πόλεμο μέσα σε 24 ώρες. Οι συγκρούσεις, ωστόσο, συνεχίζονται. Russian forces are ramping up their ground offensive on the Eastern Front. Thousands of troops, including North Koreans, are fighting to push Ukrainian forces out of Russia's Kursk region. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει μήνυμα στους συμμάχους του πως χρειάζεται ενίσχυση. Ζητάει για ακόμα μία φορά τη χρήση όπλων μεγάλου βεληνικούς εντός της ρωσικής επικράτειας. Уважно щодо Курської операції, там наші хлопці стримують достатньо значне угруповання російських військ, 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії. На нашій території потребуємо далекобійних рішень від партнерів, від Америки, від Британії, від Німеччини. Це те, що життєво необхідно. Ωστόσο, την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, πρωτότοκος γιος του εκλεγμένου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στέλνει ένα σκληρό μήνυμα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Με ανάρτησή του στα social media, υπονοεί ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος απέχει μόλις λίγες εβδομάδες από το να χάσει το επίδομά του ή αλλιώς το χαρτζιλίκι του, κάνοντας αναφορά στην αμερικανική στρατιωτική χρηματοδότηση στο Κίεβο προκειμένου να αντιμετωπίσει τον πόλεμο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Παράλληλα, Κίνα και Ρωσία ενδυναμώνουν τη σχέση τους. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Σεργέι Σοϊγκού, πρώην Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας. Συναντήθηκε με τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι. Υποστήριξε πως βασικό καθήκον της Ρωσίας και της Κίνας είναι να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απόπειρα των Ηνωμένων Πολιτειών να τις περιορίσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία για όσο χρειαστεί, δήλωσε κυρίες και κύριοι κατά την ακρόασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρώην Πρωθυπουργός της Εστονίας, η Κάγια Κάλλας, που έχει προταθεί να είναι η νέα επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είπε μάλιστα Μαρία Ρόνι, καλό μεσημέρι, ότι η Κίνα πρέπει να πληρώσει υψηλότερο τίμημα για τη στήριξή της στη Ρωσία. Ναι, σε ό,τι αφορά την Κίνα, η Κάγια Κάλλας είπε ότι πρέπει να νιώσει καλύτερα το κόστος για την υποστήριξη που προσφέρει στη Ρωσία. Αλλά το κεντρικό μήνυμα της Κάγια Κάλλας, της πρώην Πρωθυπουργού της Εστονίας, που προορίζεται να αναλάβει το αξίωμα του ΥΠΑ του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη πενταετία, είναι πρώτον ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν την πολυτέλεια να εγκαταλείψουν την Ουκρανία. Αυτό ήταν το κεντρικό της μήνυμα. Σήμερα το πρωί ήταν η ακρόαση της Κάγια Κάλλας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δέχθηκε πολλές ερωτήσεις σχετικά με το πώς σχεδιάζει να αντιμετωπίσει την επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ, ιδιαίτερα στο θέμα της Ουκρανίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν την πολυτέλεια να επικεντρωθούν αποκλειστικά στην Κίνα, είπε, και να εγκαταλείψουν την Ουκρανία. Είπε ακόμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία για όσο χρειαστεί και ότι η νίκη της Ουκρανίας στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας πρέπει να είναι προτεραιότητα για όλους μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, η Κάγια Κάλλας εξέφρασε την επιθυμία της να επικοινωνήσει μαζί του και να τον γνωρίσει προτού αναλάβει τα καθήκοντά του. Να υπενθυμίσουμε ότι αν λάβει το πράσινο φως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναλαμβάνει καθήκοντα το Δεκέμβριο η 47χρονη Κάγια Κάλλας και θα διαδεχθεί τον Ισπανό Ζωζέ Μπορέλ.
Σε ευχαριστώ πολύ. Στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, παρά την εισβολή στο Λίβανο και τους φοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, η Χεσμολά εξακολουθεί, κυρίες και κύριοι, να βρίσκει τρόπους και να χτυπά με ρουκέτες το βόρειο Ισραήλ σε καθημερινή πλέον βάση, με το τελευταίο χτύπημα να προκαλεί τον τραυματισμό τουλάχιστον 7 ανθρώπων. Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Χεσμολά εξαπολύει παράς επιθέσεων στο βόρειο Ισραήλ. Πυραυλικά χτυπήματα, δεκάδες αυτοκίνητα έχουν γίνει παρανάλαμα του πυρός. Έχουν προκληθεί ζημιές σε αρκετές υποδομές και στο οδικό δίκτυο. Περισσότερες από 90 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν προς τα περίχωρα της Χάιφα. Βρισκόμαστε στο Κυριάτ Άτα. Όπως βλέπετε, αυτοκίνητα είναι ολοσχερώς καμένα και κατεστραμμένα. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και υπάρχουν ζημιές αλλά και τραυματίες. Ο Τάλ με τη σύζυγό του και τον 7 μήνων γιο τους γλίτωσαν από τύχη, καθώς έφυγαν από το σπίτι μόλις λίγα λεπτά από την έκρηξη. Me and my wife were on our way to the kindergarten to pick up our daughter and then the sirens began to you know scream and after that we went to the bomb shelter and then we heard a massive explosion. Από το οστικό κύμα της έκρηξης, ζημιές έχουν προκληθεί στη συναγωγή και εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε πολλά σημεία της Κυριάτ Άτα έχουν πέσει είτε θαύσματα είτε ρουκέτες. Η τετράχρονη κόρη του Γιάμ έχει μάθει τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση συναγερμού. Είμαι η Σαζακά. Εφόναχαν στο μότο τα γιαντάιμ. And do you go to the Mamad? Yeah. Are you afraid? Yeah. Καταστροφές και σε σπίτια. The fire was so strong here and so high and I was all by myself with my 10-year-old daughter at home and you can see I'm sitting not because I want to sit. I'm a disabled woman and I don't have any help. Yeah. My husband was at work. And we were alone. I were alone at home, and we need someone to rescue us. You know, so it was really scary until somebody came. They should pick me up. They pick me up on his hands and take us out from here, away from the fire. I did not be here, but they called me and say. Please come home. The rocket in the home. They didn't know what happened. Are you anxious? Are you stressed about the situation? Everyone is stressed. It's a war, so we live with it. Την ίδια ώρα το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Λωρίδα της Γάζας. Και η απεσταλμένη μας Αδαμαντία Λιόλιου βρίσκεται σε παιδικό σταθμό που χτυπήθηκε από ντρόουνς και θα μας περιγράψει την κατάσταση. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε, Λίνα, σε προάστιο της Χάιφα, στο Νέσερ και θράβσμα του ντρόουν χτύπησε στο εξωτερικό μέρος του συγκεκριμένου τείχου που βλέπετε. Εμείς βρισκόμαστε εδώ σε ένα δωμάτιο ασφαλείας του νηπιαγωγείου. Όπως μας ενημέρωσε και η νηπιαγωγός, δεν ήχησαν οι σιρήνες εδώ. Ωστόσο, άκουσε το συναγερμό από τη Χάιφα, έδρασε άμεσα και μετέφερε τα παιδιά στο συγκεκριμένο καταφύγιο. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, δεν είχαμε τραυματισμούς. Βέβαια τα παιδιά είναι σοκαρισμένα διότι υπάρχουν καταστροφές στο προάβλιο, στην αυλή του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου. Όπως καταλαβαίνουμε και όπως μας ενημερώνουν φυσικά και όλοι ακούνε τις οδηγίες στην περίπτωση που υπάρχει συναγερμός και σιρήνες στην περιοχή τους και συγκεκριμένη περίπτωση αποδείχτηκε σωτήρια η ενέργεια της συγκεκριμένης δασκάλας. Τουλάχιστον έχουμε πληροφορηθεί ότι από το πρωί ένα μπαράζ ρουκετών είναι σε εξέλιξη προς το βόρειο Ισραήλ. Είδαμε και το συγκεκριμένο ντρόουν. Ήχησαν και οι σιρήνες καθώς εντοπίστηκε η απειλή στις διπλανές περιοχές χωρίς να υπάρξει ο συναγερμός εδώ. Και την ίδια ώρα, Αλίνα, να πούμε ότι ενώ τουλάχιστον ένας διπλωματικός πυρετός γνωρίζουμε ότι είναι σε εξέλιξη για μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Είχαμε δηλώσεις από τον νέο Υπουργό Άμυνας της χώρας, τον Ισραήλ Κάντζ, ο οποίος λέει πως το Ισραήλ θα συνεχίσει την επιθετικότητά του, έτσι ώστε να καταφέρει να αποδυναμώσει στο μεγαλύτερο βαθμό την Χεσμολά, έτσι ώστε να καταφέρουν να επιτύχει το Ισραήλ
τους στόχους του πολέμου και ότι σε κάθε περίπτωση επιδιώκει ο Ισλάμος στρατός να πάει η Χεσμπολά πίσω από τον ποταμό Λιτάνη και να μπορεί να δράσει την περίπτωση που ανασυντάσσεται. Μόνο λέω να πούμε μια τελευταία εξέλιξη την ώρα που συμβαίνουν αυτά στο Ισραήλ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις χτυπούν και την Τάχεια στο νότιο τμήμα της Βηρητού με καπνούς να υψώνονται από την περιοχή. Είναι χαρακτηριστικά τα πλάνα που μας έρχονται. Σε ευχαριστώ πολύ, Αδαμαντία Λιόλιου. Επιστροφή στα δικά μας. Φυσίγγια και πλαστές πινακίδες εντόπισαν, κυρίες και κύριοι αστυνομικοί, σε νέα έρευνα για το κύκλωμα που πουλούσε όπλα στη Δυτική Αττική. Τις λεπτομέρειες έχει η Μίνα Καραμίτου. Και το οποίο το ΤΕΜ είχε χαρακτηρίσει ως τη μεγαλύτερη ποσότητα όπλων και εκρηκτικών που έχουν κατασχεθεί ποτέ. Σε νέα έρευνα, λοιπόν, βρέθηκαν φυσίγγια, βρέθηκαν πλαστές πινακίδες. Βρέθηκε όμως στην ουσία και ένα σημειωματάριο με τον τιμοκατάλογο της συμμορίας. Είναι το σημειωματάριο το οποίο βλέπετε. Το αυτόματο, λοιπόν, το χρέωναν 1.200 ευρώ. Πουλούσαν οπλοπολιβόλα 1.700 ευρώ. Είναι ένα σημειωματάριο με τις τιμές που πουλούσαν τα όπλα, ό,τι όπλα ήθελε κάποιο. Ποιος από το οργανωμένο έγκλημα, ακόμα και από την τρομοκρατία, μπορούσε να βρει στη συγκεκριμένη συμμορία. Από τα 5 μέλη έχουν προφυλακιστεί τα 4. Κλείνοντας, θα σας πω μόνο ότι ήδη από το οργανωμένο έγκλημα έχουν διαπιστώσει ότι πολύ συχνά στο συγκεκριμένη συμμορία απευθυνόταν δολοφονημένος, πολύ γνωστός άνθρωπος της νύχτας για να προμηθευτεί εκρηκτικές ύλες, τις οποίες χρησιμοποιούσε για να κατασκευάζουν βόμβες για να βάζει σε βενζινάδικα στα νότια πράστια. Σε ευχαριστώ πολύ. Η εικόνα σοκ κατέγραψε, κυρίες και κύριοι, η κάμερα του Όπεν σε κεντρικούς δρόμους με τους οδηγούς να παραβιάζουν τον κόκκινο σηματοδότη. Η Περιφέρεια Αττικής δρομολογεί την εγκατάσταση καμερών σε κρίσιμα σημεία του δικτύου της Αθήνας, οι οποίες θα φωτογραφίζουν τους παραβάτες. Λεωφόρος Ποσειδώνος και Καλαμακίου, μία μετά το μεσημέρι, ο οδηγός αυτοκινήτου παραβιάζει τον κόκκινο σηματοδότη. Λίγα λεπτά αργότερα, ο οδηγός μπετονιέρας περνά με κόκκινο στη λεωφόρο Καλαμακίου. Αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν κόκκινο, για μένα είναι εγκληματίες. Σύμφωνα με έρευνα του Ιδρύματος Vinci, το 67% των οδηγών περνούν με κόκκινο φανάρι και το 81% των οδηγών κάνουν χρήση κινητού τηλεφώνου. Σχεδόν το 92% των Ελλήνων ανησυχούν για την οδηγική συμπεριφορά των άλλων λόγω της συχνής παράβασης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Με τρομάζει και έχω πάθει και ατύχημα παλιά. Είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί. Με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, η Περιφέρεια Αττικής υπέγραψε σύμβαση για τη σταδιακή τοποθέτηση 388 καμερών στα φανάρια κεντρικών λεωφόρων της Αττικής. Χρειάζεται να αλλάξουμε την νοοτροπία μας, να αλλάξουμε την κουλτούρα μας. Σε συνεργασία και με την κυβέρνηση προχωράμε στα ζητήματα που αφορούν στα θέματα της αστικής κινητικότητας και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Οι κάμερες θα λειτουργούν σε 24-ωρη βάση, θα καταγράφουν το πίσω μέρος του οχήματος για να μην διακρίνονται πρόσωπα, ενώ το υλικό θα αποστέλλεται αυτοματοποιημένα σε κεντρικό σερβερ για την επιβολή προστήμων από την τροχέα. Σε περίπου 18 μήνες από τώρα, οι πρώτες κάμερες σε σηματοδότες κεντρικών διασταυρώσεων της Αθήνας θα μπουν σε λειτουργία. Μας υποδεικνύει η τροχέα το που θα τοποθετούν αυτές τις κάμερες και μάλιστα και με προτεραιότητα σε ποιες θέσεις. Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 17,5 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Διαθέσιμη είναι, κυρίες και κύριοι, η εφαρμογή Safe Youth για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των νέων για τα περιστατικά βίας. Η παρουσίαση της πλατφόρμας έγινε σε κοινή εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Ιδρύματος Vodafone. Η εφαρμογή έχει τεθεί σε λειτουργία πιλωτικά και είναι διαθέσιμη δωρεάν για όλους μέσω των App Stores. Η νέα γενιά έχει μάθει να ζει ελεύθερα και δυναμικά. Μέσω της εφαρμογής Safe Youth, παιδιά ηλικιών 12 έως 18 ετών θα μπορούν να ενημερώνονται για διάφορες περιπτώσεις βίας, ζητήματα ρατσισμού, ασφαλή οδήγηση και χρήση ναρκωτικών. Θα μπορούν να κάνουν ανώνυμη ή επώνυμη καταγγελία για περιστατικά κακοποίησης. Η παρουσίαση της εφαρμογής έγινε σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την Ελληνική Αστυνομία και το Ίδρυμα Vodafone. Μια εφαρμογή έξυπνη, πολύ αποτελεσματική, που δίνει τη δυνατότητα σε ένα παιδί πολύ άμεσα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, να καλέσει την αστυνομία εάν υπάρχει κίνδυνος, ανάγκη για να σωθεί μια ζωή ή να αντιμετωπιστεί ένας κίνδυνος όταν απειλείται ένα παιδί. Η εφαρμογή θα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και τη δυνατότητα γρήγορης κλήσης με την ενεργοποίηση του emergency button. Πρόκειται για ένα ψηφιακό εργαλείο που έχει χαρακτήρα ενημερωτικό, συμβουλευτικό και κατασταλτικό σε περιπτώσεις έκρηξης ανάγκης.
Δημιουργούμε λοιπόν με την τεχνολογία ένα πλέγμα ασφάλειας γύρω από τους νέους μας σε θέματα παραβατικότητας και βίας, έτσι ώστε να έχουν μια κουλτούρα επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές, αλλά και να αναζητούν βοήθεια σε έκτακτες περιπτώσεις. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, μια ομάδα νέων συζήτησε ανοιχτά για τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους. Το Safe Youth αποτελεί προϊόν της στρατηγικής του Ιδρύματος Vodafone να συμβάλλει ενεργά με τη δύναμη της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση της βίας. Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο ποιητής και στιχουργός Μιχάλης Γκανάς. Δημιουργός μεγάλων επιτυχιών, ο Μιχάλης Γκανάς γεννήθηκε στον Τσαμαντά Θεσπρωτίας το 1944 και έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Φίτησε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε ως βιβλιοπόλης, ως επιμελητής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών και ως κειμενογράφος. Πολλά ποίηματά του έχουν μελοποιηθεί από σημαντικούς Έλληνες και ξένους μουσικοσυνθέτες όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Θανάσης Γκαϊφίλιας, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο Νίκος Ξιδάκης. Το 1994 τιμήθηκε με το δεύτερο κρατικό βραβείο ποίησης για το έργο του «Παραλογή» και το 2011 βραβεύτηκε για το σύνολο του ποιητικού του έργου από την Ακαδημία Αθηνών. Το 2022 παρασημοφορήθηκε από την Κατερίνα Σακελαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Αναλυτικά ειδήσεις της ημέρας σε 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open με την Εύα Αντωνοπούλου. Καλό απόγευμα σε όλους.